Στις φλόγες στυλίχθηκε κλούβα που ήταν σταθμευμένη, με την καταστροφή να είναι ολοσκερής και με την πυροσβεστική να εξετάζει και το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση σε γειτονιά στην περιοχή του Πόρου. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και 6 άντρες, αποτρέποντας τα χειρότερα, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης φωτιάς σε παρακείμενα αυτοκίνητα. 2.30 ώρα το βράδυ με παίρνει η πυροσβεστική, κοιμόμουν, ναι. Και έρχομαι εδώ και το βλέπω καμένο. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω διαφέρει με κανέναν. Και δεν ξέρω ποιος είναι τώρα. Γιατί πρέπει να είναι εμπρισμός. Δεν ξέρω, η τέτοια θα μας θα βγάλει. Ναι, αυτή θα μας πει. Τι να πεις σε αυτά. Έχει φύγει η κατάσταση παντού. Κακός. Κακός. Και ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής, γιατί θα έπαιρναν φωτιά και τα διπλανά αυτοκίνητα. Ναι. Ήδη ένα αυτοκίνητο από κακός. Διπλά. Κακός. Αν έσεις κάτι βίας μπροστά. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ειδοποιήθηκε από την πυροσβεστική με τον ίδιο να σπέβδει άμεσα στο σημείο, αντικρίζοντας τα καταστροφικά αποτελέσματα της φωτιάς. Αφού δεν έχουμε κανέναν διαφορά, ούτε έχω ανθρώπους στη δουλειά, δουλεύω μόνος μου και δεν το περιμένω από κανέναν. Πλακάκια. Είχα καρτιά μέσα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, δίπλωμα, τα πάντα. Κάηκαν όλα τα πάντα. Τιμολόγια, αυτά όλα. Πρέπει να ερευνηθεί, δεν γίνεται γιατί είσαι καλά κρυπτωμένα. Πώς το έκανε. Κάποιος το έκανε, επίτηδες. Από τη φωτιά λαμπάδιασε η κλούβα, ενώ μικρές ζημιές προκλήθηκαν σε παρακείμενο όχημα. Εγώ κοιμόμουν 2 ώρα τη νύχτα, μου είπαν τα παιδιά τι έγινε. Ναι. Δεν ξέρω, τα αμάξι έχω το αυτό, πήρε φωτιά, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ναι. Έχετε πάθει μεγάλη ζημιά. Εδώ αυτά εδώ πέρα έχουν καεί, τα πλαστικά και ό,τι άλλο ξέρω εγώ, το λάστιχο. Είναι και άλλα αυτοκίνητα. Βέβαια, βέβαια, έχει πάρα πολλά, έχει δίπλα παραδίπλα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά ερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών θα μπουν κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.